μέσω πανδημίας, lockdown και μιας παγκόσμιας πολυεπίπεδης αλλαγής σκηνικού, στην Ελλάδα ολοκληρώνεται με επιτυχία η μεγαλύτερη εξαγορά στην ασφαλιστική βιομηχανία στον τομέα της διαμεσολάβησης, αυτή του ομίλου Matrix από τον όμιλο Howden. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή και ας γυρίσουμε 22 χρόνια πίσω, όταν ο εμπνευστής και δημιουργός του ομίλου Matrix, Δημήτρης Τσέσμετζόγλου, ξεκινά τα πρώτα του ασφαλιστικά βήματα στη Μέκα των ασφαλιών, όπως αποκαλείται, το Λονδίνο και την αγορά των Lloyd's. Το 1998, με σπουδές Management Science στο Πανεπιστήμιο του Κέντ και στη συνέχεια στο Τμήμα Ασφαλίσεων και Επενδύσεων του ΚΑΣ του Λονδίνου, ξεκινά ως υπεύθυνος ανάπτυξης του ελληνικού και κυπριακού χαρτοφυλακίου σε μεσητική εταιρεία του Λονδίνου. Στη συνέχεια, το 2002, αναλαμβάνει υπεύθυνος επιχειρησιακού σχεδιασμού και επέκτασης στην BMS International και προχωρά στην ίδρυση γραφείου της εταιρείας στην Αθήνα. Το 2006, το ελληνικό γραφείο εξαγοράζεται από ομάδα επενδυτών, στην οποία συμμετέχει και ο Δημήτρης Τσέσμετζόγλου και μετονομάζεται σε Matrix Μεσίτες Ασφαλίσεων και Ανταασφαλίσεων. Η εταιρεία αναπτύσσεται ταχύτατα και εξελίσσεται στο δεύτερο μεγαλύτερο μπρόκερ ανταασφαλιών στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Το 2019 εξαγοράζει τη μεσητική εταιρεία ασφαλιών της Τράπεζας Πειραιώς με τη σχεδόν ταυτόχρονη πώλησή της στον όμιλο Howden. Σήμερα το νέο σχήμα που έχει δημιουργηθεί βρίσκεται πίσω από την ασφαλιστική κάλυψη των περισσότερων και μεγαλύτερων επιχειρηματικών ομίλων στη χώρα, ενώ δραστηριοποιείται παράλληλα στη διεθνή αγορά. Στα νέα γραφεία του ομίλου είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Τσέσμετζόγλου για την πρόσφατη εξαγορά, τους κινδύνους που παρουσιάζονται άμεσα από την εμφάνιση της πανδημίας του κορονοϊού, αλλά και τις λύσεις που μπορεί να προσφέρει η ασφαλιστική βιομηχανία στην επιχειρηματική κοινότητα. Σήμερα έχω τη χαρά να είμαι μαζί με τον κύριο Δημήτρη Τσέσμετζόγλου, ο οποίος έχει δημιουργήσει μια ιστορία, θα λέγει κανείς, στο χώρο της ασφάλισης και της αντασφάλισης στην Ελλάδα με μια διεθνή καριέρα. Κύριε Τσέσμετζόγλου, ευχαριστώ καταρχάς για το χρόνο σας που μας έχετε σήμερα εδώ για να συζητήσουμε και για την ασφαλιστική αγορά, αλλά και για εσάς. Καλησπέρα, Κωστή. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας από το πιο πρόσφατο νέο, που είναι ότι εν μέσω πανδημίας και lockdown, όπου ήμασταν όλοι στα σπίτια, εσείς ολοκληρώσατε μια μεγάλη εξαγορά από τον όμιλο Howden. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε δύο λόγια για όλη αυτή τη διαδρομή της εξαγοράς, που έχει έρθει μετά και την εξαγορά που κάνατε της Πειραιώς Μεσίτες Ασφαλίσεων. Αυτό που είχα να πω, Κωστή, καλησπέρα και πάλι. Καταρχήν, η εξαγορά μας από τον όμιλο της Howden ήταν κάτι το οποίο ήταν στρατηγικά στα χαρτιά και είχε συζητηθεί και μάλιστα ήταν και σχέδιο να ολοκληρωθεί τον μήνα που ολοκληρώθηκε φέτος. Η εξαγορά τώρα της Πειραιώς ήταν κάτι η οποία η όμιλος της Howden ήταν ο στρατηγικός μας έτερος στην ολοκλήρωση της εξαγοράς της Πειραιώς Μεσίτες και της συμφωνίας που κάναμε. Συνεπώς δεν μπορούσε να γίνει κάτι άλλο από το να τιμήσουμε αυτή τη συμφωνία που είχαμε και να ολοκληρώσουμε και τη συμφωνία για την εξαγορά μας σαν όμιλος από τον όμιλο της Howden, που όπως γνωρίζεις είναι αυτή τη στιγμή ο νούμερο ένα ανεξάρτητος όμιλος παγκοσμίως, excluding US. Και όταν λέμε ανεξάρτητος εννοούμε ότι δεν ανήκει σε κάποια από τα χρηματιστήρια τα παγκόσμια. Συνεπώς μας τέριαζε και απόλυτα στη φιλοσοφία μας και στον τρόπο που δουλεύαμε, γιατί είναι ένας όμιλος ο οποίος δημιουργήθηκε από μια συγχώνευση πολλών επιχειρηματιών και έτσι λοιπόν είναι ακριβώς αυτό που έγινε και συνέβη και με εμάς. Να πούμε βέβαια ότι και αυτή η συμφωνία είναι και από τις μεγαλύτερες που έχει γίνει στην Ελλάδα τουλάχιστον, δεν θυμάμαι κάποια άλλη, είναι έτσι? Στον χώρο της διαμεσολάβησης δεν πιστεύω και δεν γνωρίζω κάποια άλλη συμφωνία που να έχει γίνει στο παρελθόν στην Ελλάδα ή στην Κύπρο, που είναι οι άμεσα συνδεδεμένες αγορές μας, στο παρελθόν. Συνεπώς ναι, είναι η μεγαλύτερη εξαγορά που έχει γίνει στον χώρο μας. Η αλήθεια είναι λοιπόν τώρα ότι σε αυτό το νέο σχήμα που έχετε δημιουργήσει θέλω να ρωτήσω και ποιος είναι ο δικός σας ρόλος σε αυτή τη νέα εταιρεία, σε αυτό το νέο σχήμα. Είστε διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Matrix στο Λονδίνο. Σήμερα όμως δεν λέγεται Matrix, λέγεται Howden Matrix, σωστά? Σωστά. Ακόμα δεν λέγεται Howden Matrix. Θα επωνομαστούμε σε Howden Matrix επίσημα, θα σε καλέσουμε και στο πάρτι φυσικά. Αλλά ο ρόλος ο δικός μου, όπως ξέρεις, για να πάω ένα βήμα πίσω, οι εταιρείες σαν και εμάς, οι μηχανές των εταιρεών σαν και εμάς, στη διαμεσολάβηση, στην ασφάλιση, είναι οι άνθρωποι αυτού καθεαυτού. Συνεπώς, η Howden και κάθε Howden που επενδύει σε κάποια εξαγορά μιας μεσητικής, δεν επενδύει σε τίποτα άλλο παρά τους ανθρώπους που έχουν αυτή τη μεσητική, που την τρέχουν, που είναι στην καθημερινότητά της. Σε αυτό πιστεύει, σε αυτό επενδύει. Συνεπώς,
Ο ρόλος μου παραμένει να είναι ο CEO του ομίλου της Matrix. Υπάρχουν μια σειρά από βήματα και φυσικά θα παραμείνω, παραμένω μέτοχος, παραμένω μέτοχη με τον Jerry Tai, όπως γνωρίζεις. Συνεπώς και μας θέλουν να παραμείνουμε και μέτοχοι, ο όμιλος συγκεκριμένος, γιατί αυτό αγόρασε ανθρώπους και το μέλλον συνδέεται των εταιριών σαν και εμάς ρητά με τους ανθρώπους που τρέχουν τέτοιες επιχειρήσεις. Τώρα μια απορία που είχα είναι η εξής. Όταν συζητούσατε να κάνετε όλο αυτό το deal, δεν είχατε λάβει υπόψη ότι μπορεί να έρθει μια μέρα όπως αυτές οι μέρες που ζούμε σήμερα με τον COVID και τον κορονοϊό. Και φαντάζομαι ότι και ο όμιλος Howden ήθελε να επενδύσει σε μια αγορά όπου έβλεπε μια ανάπτυξή της. Έχει αλλάξει κάτι μετά την πανδημία του κορονοϊού σε όλη αυτή τη σχέση? Υπάρχει κάποια φοβία, υπάρχει κάτι το οποίο φέρνει κάποια δυσκολία? Τα deal που έγιναν μέσα στο COVID, το majority των deals που έγιναν μέσα στο COVID, συνήθως είχαν αλλαγές σε κάποια από τα συστατικά που φτιάχναν αυτό το deal. Για μας οι συγκεκριμένες αλλαγές ήταν προς το καλύτερο, γιατί ουσιαστικά ο όμιλος της Howden αναγνωρίζει απόλυτα αυτό που έγινε και συνεπώς δεν άλλαξε τίποτα στο πλάνο, δεν άλλαξε τίποτα ούτε στο χρονικό, ούτε σε οτιδήποτε έχει να κάνει με τα συστατικά του deal. Ήταν κάτι το οποίο προς τιμήν και του ομίλου Howden και αποδεικνύει ότι είσαι και the right partner, που συνέβη έτσι ακριβώς όπως είχε σχεδιαστεί. Φυσικά είχε τις δυσκολίες του, γιατί ήμασταν σε lockdown, κάτι το οποίο δημιούργησε διάφορα προβλήματα, αλλά παρά τα αυτά ολοκληρώθηκε στην ημερομηνία που έπρεπε να ολοκληρωθεί. Τώρα θα αναρωτήσω το εξής. Η νέα μέρα δίνει περισσότερες δυνατότητες σε αυτό το νέο σχήμα Matrix, Howden Matrix, για να προσφέρει παραπάνω υπηρεσίες στους δικούς σας πελάτες. Για αρχή θέλω να μου ορίσετε πλέον ποιοι είναι οι πελάτες. Είναι οι ασφαλιστικές εταιρείες, είναι κατευθείαν ένας μεγάλος επιχειρηματικός όμιλος και τι είναι αυτό που μπορείτε να του προσφέρετε, ποιες είναι οι λύσεις που του δίνετε και οι υπηρεσίες? Όπως ξέρεις Κωστή, η τοποθέτησή μας στην αγορά από την αρχή ήταν στον ειδικό κίνδυνο και στην αντασφάλεια, δηλαδή σε οτιδήποτε η χώρα δεν μπορούσε να απορροφήσει εσωτερικά. Συνεπώς, είτε ασφαλιστικές εταιρείες έρχονταν σε εμάς, είτε όμιλοι απευθείας, είτε ειδικοί κίνδυνοι που κάποιοι χρειαζόταν να ασφαλιστούν στο εξωτερικό. Ήταν το bread and butter το δικό μας. Δηλαδή, εκεί που σταματούσε η τοπική αγορά, ξεκινούσαμε εμείς. Αυτό ήταν ένα μεγάλο, αν το θέλεις, challenge, γιατί καταρχήν έπρεπε να μαζέψουμε πολλά κομμάτια από την αγορά. Γιατί πάνω σε αυτό στήθηκε όλη η επιχείρηση της και όλο το business plan και το vision της Matrix, να μαζέψει όλα αυτά τα μικρά κομμάτια σε μια τοπική επιχείρηση και να βγει στο εξωτερικό με τεχνογνωσία που να μπορεί να στηρίξει τη σωστή διαχείριση αυτών των κινδύνων. Συνεπώς και επενδύσαμε και πάντα επενδύαμε στους ανθρώπους που είπαμε και πριν, γιατί είναι το νούμερο ένα πράγμα και για μας, αλλά και τώρα για τους Howden. Βλέπουμε ότι ο όμιλος Howden, το νούμερο ένα pillar, αν το θέλετε, που έχει, είναι οι άνθρωποι που στηρίζει τις αποφάσεις και τη διαχείριση όλων των εργασιών. Συνεπώς, αυτό που πρέπει να τονίσω είναι ότι η συγκεκριμένη μας, αν το θέλεις, δραστηριότητα είχε φτάσει σε ένα cap, γιατί πιάσαμε ποσοστά της αγοράς που πλέον δεν μπορούσαμε να αναπτυχθούμε με τους ρυθμούς που θέλαμε να αναπτυχθούμε. Αυτό λοιπόν μας οδήγησε να πάμε με στρατηγικό πλάνο στην μπροστά εικόνα, δηλαδή αντί για να είμαστε από πίσω, να βγούμε μπροστά και να βγούμε στους επιχειρηματίες, γιατί δεν μας ενδιαφέρει το retail, δεν είναι το retail αυτό που θέλουμε να αναπτύξουμε στρατηγικά. Θέλουμε να αναπτύξουμε έναν ειδικό φορέα, έναν φορέα μεγάλο με τεχνογνωσία σε όλα τα επίπεδα που να μπορέσει να δώσει υπηρεσίες υψηλής τεχνογνωσίας στις επιχειρήσεις και στον επιχειρηματία. Τα challenges που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι πολυεπίπεδα και πολύμορφα. Και πολλά από αυτά δεν τα γνωρίζουμε καν, γιατί αυτό έχει φέρει νέα πραγματικότητα. Έχει φέρει challenges που δεν τα γνωρίζει κανένας. Συνεπώς, δεν μπορεί και στρατηγικά να σχεδιάσει πώς μπορεί να προστατευτεί από αυτά. Αυτό δεν είναι challenge μόνο για τον επιχειρηματία, αλλά είναι και challenges για εμάς και για το πώς θα κάνουμε evolve τις δουλειές μας και το μέλλον της ασφαλιστικής αγοράς. Έτσι λοιπόν, βγαίνοντας μπροστά στον επιχειρηματία πλέον και μιλώντας κατευθείαν με τους επιχειρηματικούς ομίλους, έχουμε έναν
αν το θέλεις, ολιστικό σχεδιασμό των κινδύνων της επιχείρησης με τεχνοκράτες που έχουν μάθει στο να δίνουν υψηλούς υπηρεσίας ειδικευμένες ασφαλιστικές γνώσεις και φυσικά διαχείριση. Αυτό λοιπόν τι έχει κάνει. Έχοντας 80-85 άτομα στην Αθήνα, συν 10 Θεσσαλονίκη, συν Κρήτη, συν Γιάννα, συν κτλ. Έχουμε καταφέρει να έχουμε φτιάξει το μεγαλύτερο, αν το θέλεις, μηχανισμό ανθρώπων και τεχνοκρατών για να δώσουν τέτοιες υπηρεσίες. Έχοντας ένα μέγεθος, σαν και αυτό που έχουμε, που αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζεις, σε επίπεδο μεσητείας είμαστε, είναι νούμερο 1 στην Ελλάδα, μπορούμε και επενδύουμε, κάτι που κάναμε πάντα, επενδύουμε πίσω στη δουλειά μας, βάζοντας συστήματα, βάζοντας διάφορα IT solutions, τα οποία είναι πολύ in fashion, όπως ξέρεις. Επενδύουμε λοιπόν, προκειμένου να δώσουμε τέτοιου είδους υψηλού επίπεδους services στον πελάτη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορείς να το κάνεις αν δεν έχεις το μέγεθος. Το μέγεθος είναι αυτό που μπορεί, σου δίνει δυνατότητα να κάνεις τέτοιου είδους κινήσεις. Έτσι λοιπόν, μέσα από αυτό το μέγεθος και μέσα από αυτή την πλατφόρμα που έχει χτιστεί, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να δούμε πώς μπορούμε να συνεργαστούμε με ανθρώπους της αγοράς, με εταιρείες της αγοράς, με άλλους μεσίτες, για να διευρύνουμε τον κύκλο εργασιών και το δικό μας, αλλά και το δικό τους. Χωρίς να επιβαρύνεται ο πελάτης και πάντα παίρνοντας ό,τι καλύτερο υπάρχει στην παγκόσμια αγορά και όχι μόνο στην τοπική. Από αυτό καταλαβαίνω ότι μετά το γάμο σας και με την Πειραιώς, η πρίκα που πήρατε, εννοώ τους πελάτες, δεν είναι κάτι στο οποίο θα μείνετε. Ψάχνετε να μεγαλώσετε και να αναπτυχθείτε περισσότερο και αυτό μάλλον θα έρθει από συνεργασίες με μεσίτες. Το καταλαβαίνω καλά? Μου δίνεις μια ευκαιρία να κάνω μια αναδρομή. Το 2003 ξεκίνησε το εγχείρημα της ελληνικής επιχείρησης που θα προσφέρει αντασφάλειες και καλύψη ειδικού κινδύνου. Το 2006 έγινε ανεξάρτητη εταιρεία αυτή, η BMS Ελλάς, όπως θυμάσαι. Το 2006 η BMS Ελλάς εξαγοράστηκε από εμάς και πήγαμε τελείως ανεξάρτητα. Το 2012 γίναμε και μεσίτες στον Lloyds, μετά την εξαγορά φυσικά Matrix. Το 2015 με 2016 είμαστε πλέον οι μεγαλύτεροι μεσίτες αντασφαλιών στη χώρα και ειδικών κινδύνων, by far. Το 2019 εξαγοράζουμε τον όμιλο της Πειραιώς, το μεσητικό γραφείο του ομίλου Πειραιώς. Την ίδια χρονιά ουσιαστικά εξαγοραζόμαστε σαν όμιλος από τη Howden. Άρα λοιπόν αυτό που θα έλεγα είναι ότι το 2020 έχει απλά ξεκινήσει μια νέα σελίδα και αυτό είναι το τρομερό σε όλη αυτή την διαδρομή, γιατί και εγώ ακόμα δεν πίστευα ότι ξαφνικά το Κοντέρ μπορεί να μηδενίσει και να ξεκινήσει μια καινούρια επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτό είναι και τρομερά exciting, είναι και τρομερό challenge, γιατί πιστεύω πως απλά μας ανοίγεται ξανά ένας πολύ μεγάλος χάρτης μπροστά μας που μπορούμε να προσφέρουμε και υπηρεσίες και γνώση και διαχείριση και κοστολογικά λύσεις στην αγορά που πραγματικά θα μπορούν να συμβαίνουν. Άρα λοιπόν απλά μόλις ξεκινήσαμε. Είπατε πολλές φορές τη λέξη μεσίτης. Θα ήθελα λοιπόν να μου κάνετε ένα σχόλιο, μιας και έχετε μια εμπειρία και από μια άλλη αγορά, αυτή του Λονδίνου, όπου εκεί οι μεσίτες, από όσο γνωρίζω εγώ, είναι κάποιοι άνθρωποι, σε εισαγωγικά, ανεβάζουν και κατεβάζουν κυβερνήσεις, ενώ εδώ δεν νομίζω ότι υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση. Πώς σχολιάζετε τη μεσιτεία στην Ελλάδα? Κοίταξε, καταρχήν στο corporate το κομμάτι, γιατί θα αναφερθώ σε αυτό που ξέρουμε εμείς. Στο corporate το κομμάτι υπάρχουν πραγματικά κάποια πολύ σοβαρά γραφεία στην Ελλάδα, μικρού μεγέθους, μικρότερου μεγέθους. Δεν σημαίνει κάτι, έτσι, γιατί ποτέ sizes doesn't matter, θα έλεγα εγώ φυσικά, αλλά είναι πραγματικά κάποια γραφεία τα οποία δίνουν υπηρεσίες πολύ υψηλού επίπεδου. Συνεπώς, το ότι δεν έχουν μέγεθος, αυτό που κάνει είναι να μην μπορούν να μεγαλώσουν τον κύκλο εργασιών τους σε ένα ρυθμό
που πραγματικά θα ήθελαν οι ίδιοι και μπορεί να το θέλαν και οι πελάτες να λαμβάνουν τέτοιου είδους υπηρεσίες. Αυτό που συμβαίνει βέβαια είναι λίγο chicken and egg που λένε οι Εγγλέζοι, γιατί για να μεγαλώσουν πρέπει να επενδύσουν, για να επενδύσουν πρέπει να έχουν το investment income ή το investment available για να μπορούν να κάνουν τις επιχειρήσεις τους. Συνεπώς δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος που ναι μεν μεγαλώνουν αλλά όχι έτσι όπως θα θέλανε. Αυτό που ερχόμαστε τώρα να κάνουμε εμείς είναι να πούμε και σε μεσίτες και σε ανθρώπους που διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια και σε πράκτορες, δεν έχει σημασία, ότι υπάρχει μία λύση ενός γραφείου που μπορεί να τους στηρίξει πραγματικά σε αυτό που θέλουν να κάνουν στους πελάτες τους και να δώσουν αυτές τις υπηρεσίες που θέλουν να δώσουν στους πελάτες τους σε όλο το φάσμα των ασφαλιών και με κάθε τη δομή, ασφάλεια, αντασφάλεια, οτιδήποτε είναι αυτό που χρειάζεται ο πελάτης, χωρίς να απειλούνται. Γιατί οι στρατηγικές συνεργασίες, σε αυτές που τουλάχιστον που έχω μάθει εγώ, της Αγγλίας τα στάνταρ που τα ξέρεις και εσύ, έχουν κάποια θέματα ethics, κάποια θέματα που είναι πάντα οι σταθερές που χτίζουν τις long term σχέσεις. Και έτσι εμείς πάντα είχαμε long term σχέσεις και θα έχουμε long term σχέσεις στρατηγικές και μη και σεβόμαστε και δουλεύουμε με τους συνεργάτες σε long term βάση και πάντα με τις αρχές που έχουμε χτίσει αυτό το όμιλο. Ξεκίνησα από τον χώρο της διαμεσολάβησης στους μεσίτες. Ήθελα να ρωτήσω όμως πώς βλέπετε και την ελληνική ασφαλιστική αγορά γενικότερα. Ένα σχόλιο. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά, ειδικότερα, κοιτάξτε, είναι μια αγορά που έχει οριμάσει μετά το Solvency II. Νομίζω έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα. Πλέον όλες οι ασφαλιστικές που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είτε είναι ελληνικές, είτε είναι ξένες, είτε είναι οτιδήποτε είναι, έχουν και την οριμότητα και τα κεφάλαια και τις απειλές που έχουν και οι υπόλοιποι όμιλοι στο εξωτερικό. Δηλαδή, οι ιδιαιτερότητες δεν υπάρχουν πλέον, θα έλεγα. Σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες, σίγουρα υπάρχουν και deals που μπορεί να γίνουν στην αγορά, αλλά αυτό δεν σημαίνει και κάτι, γιατί έχουμε μια πολύ όρημη αγορά με επιχειρηματίες και στελέχη τα οποία έχουν πολύ υψηλού επίπεδου γνώσης. Ακόμα και όταν το πάμε αυτό σε χώρες και το συγκρίνουμε με χώρες του εξωτερικού, τα στελέχη της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς είναι πραγματικά και τεχνοκράτες και managers και έχουν τις βάσεις να μεγαλουργήσουν στο χώρο αυτό στην Ελλάδα και να εκμεταλλευτούν και όλες τις ευκαιρίες που υπάρχει. Άρα, συνεπώς, θεωρώ πως είμαστε μια πολύ καλή αγορά ασφαλιστικά και είμαστε έτοιμοι και στημένοι να πάρουμε την επόμενη σελίδα. Γιατί καλώς ή κακώς όλα αυτά γίνονται για να μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες που η αγορά θα σου δώσει. Και παρά αυτά που περνάμε με τον COVID αυτή τη στιγμή, το οποίο ήταν και αυτό μια εμπειρία όπως τη ζήσαμε όλοι τεράστια και κανένας δεν την είχε στο χάρτη του, ούτε στο risk management που υπολόγιζε, είναι κάτι το οποίο ευτυχώς είχαμε μια κυβέρνηση που τη διαχειρίστηκε αυτή όλη την κρίση με αυτή τη βάση, που είναι πολύ μεγάλο asset. Ήταν κάτι το οποίο παγκοσμίως έχει αναγνωριστεί πλέον η Ελλάδα, σαν η διαχείριση από την ελληνική κυβέρνηση αυτής της κρίσης ήταν μοναδική. Μπορεί να βοηθήσει και την οικονομία, ειδικά στο κομμάτι του τουρισμού, φαντάζομαι. Αυτό που πήγα να πω. Μένει να το δούμε βασικά. Παρά που μπορεί να χτυπηθούμε σαν οικονομία, όπως θα χτυπιόταν όλοι οι άλλοι, νομίζω ότι ο κύριος Νοράρας αναφέρθηκε σε ποσοστά της τάξης του 6%. Παρόλο που είμαστε μια χώρα που είμαστε στον τουρισμό και συνεπώς φέτος θα επηρεαστούμε βαριά, και σίγουρα αυτή η κρίση θα περάσει στο retail σε επίπεδο, σε χρονική στιγμή. Αργότερα, δηλαδή εγώ πιστεύω ότι στο τελευταίο τρίμηνο του 20 και στο πρώτο εξάμηνο του 21 θα χτυπηθεί πραγματικά το retail της αγοράς από αυτή την κρίση. Θεωρώ πως μετά η ανάκαμψη θα είναι V-shape και σε V-shape mode, γιατί είμαστε και θα είμαστε μία από τις πιο safe χώρες στον κόσμο για να επισκεφτεί ο τουρίστας και για να ζήσει. Και σίγουρα μέχρι τότε θα είμαστε και πολύ πιο προετοιμασμένοι για να ανταπεξέλθουμε σε αυτούς τους είδους τα challenges. Άρα δεν θεωρείτε ότι η ελληνική ασφαλιστική αγορά κινδυνεύει, να το πούμε έτσι, σοβαρά από τις επιπτώσεις του COVID για την ώρα? Κοιτάξτε λίγο, αυτό που έχουμε δει είναι ότι ναι, θα επηρεαστεί.
αλλά είμαστε μια αγορά που μπορεί να που αρκετά resilient. Πάντα η ασφαλιστική αγορά είναι resilient. Συνεπώς και παρόλο που θα χτυπηθεί, θα είναι σε επίπεδο, αν το θέλεις, παραγωγής και όχι σε επίπεδο κερδών. Άρα μιλάμε ότι η ευρωστία των επιχειρήσεων δεν θα σταματήσει και θα συνεχίσει να είναι αυτή που είναι. Συναντιόμαστε τα τελευταία χρόνια στο Μόντε Κάρλο που γίνεται ένα συνέδριο και εκεί μια κλασική ερώτηση είναι αν θα ανέβουν τα rates και τα ασφάλιστρα και τα αντασφάλιστρα. Φέτος δεν θα γίνει αυτό το συνέδριο λόγω του COVID και έτσι ήθελα να ρωτήσω τώρα αυτή την ερώτηση. Να κάνω τώρα αυτή την ερώτηση. Πιστεύετε ότι θα δούμε κάποια αλλαγή σε αυτό το κομμάτι? Έχεις πιάσει, Κωστή, μια ερώτηση η οποία είναι τρομερό το τι σημαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και πρέπει να αναφερθούμε ότι αυτή τη στιγμή κάποια κλάσεις ήδη της διεθνής αγοράς, όπως είναι το casualty, οι ευθύνες δηλαδή γενικότερα, το marine, τα πιστωτικά και κάποιοι άλλοι κίνδυνοι, κάποιοι σε μεγαλύτερο βαθμό, κάποιοι σε μικρότερο, έχουν αρχίσει και κάνουν hardening πολύ σοβαρό στην αγορά του Λονδίνου. Ο κύκλος σε παγκόσμια αγορά, αν και αυτό που έχω δει εγώ, δεν έχω ξαναδεί hardening στην αγορά στα 16-17 χρόνια που εργάζομαι σε αυτό το χώρο. Ο κύκλος πάντα ήταν των αλλαγών Λονδίνο, Ευρώπη, the rest of the world και ξανά από την αρχή. Έτσι. Συνεπώς το Λονδίνο αυτή τη στιγμή περνάει ένα hardening από 10% ανακλάδο αυξήσεις των τιμών μέχρι 50-60% και 100% όταν έχει να κάνει με ευθύνες από την Αμερική. Άρα λοιπόν το hardening για μένα είναι αναπόφευκτο. Είναι κάτι που έρχεται, είναι μπροστά μας, κάποιοι το βλέπουν, κάποιοι δεν το βλέπουν. Όταν εργάζεσαι μόνο στην τοπική αγορά και με την τοπική αγορά που δεν έχει ακόμα κάνει experience αυτό το hardening και θα καθυστερήσει να το δει και ένα χρόνο σίγουρα, πιστεύω ότι ακόμα είσαι relaxed σε πολλά πράγματα. Όταν όμως βλέπεις αυτό το hardening να έρχεται, αρχίζεις και σκέφτεσαι διαφορετικά πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σου. Ένα πράγμα που έχω πει αρκετές φορές εδώ μέσα και συνεργάτες και σε φίλους είναι ότι αν μέσα στην ημέρα είχες μία ώρα για να πουλήσεις ένα κίνδυνο σε μία ασφαλιστική εταιρεία και μία ώρα για να διαπραγματευτείς ένα κίνδυνο με μια ασφαλιστική εταιρεία και μία ώρα για να τον πουλήσεις τον πελάτη σου, ξαφνικά θα θέλεις τρεις ώρες για να τον πλασάρεις από τον κίνδυνο και τρεις ώρες για να τον πουλήσεις. Άρα λοιπόν οι κίνδυνοι που διαχειρίζεσαι μέσα στην ημέρα σίγουρα δεν είναι αυτοί που ήταν πριν και πέφτουν στο 1/3. Εάν αυτό πιστεύει κάποιος ότι δεν θα του φέρει αλλαγές στην καθημερινότητα που εργάζεται και στον τρόπο που εξυπηρετεί τους πελάτες του, I will be surprised. Αλλά θεωρώ πως αυτή θα είναι και μία από τις βίαιες αλλαγές που θα γίνουν στην αγορά, όχι φέτος, από το χρόνο και μετά. Μάλιστα. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο αυτό το πράγμα. Γίνεται αυτή τη στιγμή στο Λονδίνο. Αυτό είναι μια είδηση, θα έλεγε κανείς. Τώρα ήθελα να πάω λίγο πάλι στην οικονομία και να πω το εξής. Πλέον έχετε μία άμεση σχέση και με την πρώτη γραμμή με τους επιχειρηματίες και τις επιχειρήσεις που ασφαλίζετε και δίνετε λύσεις. Ποιο είναι το feedback που παίρνετε από αυτούς τους ανθρώπους σχετικά με την οικονομία? Πώς βλέπουν δηλαδή εκείνοι το αύριο? Κοιτάξτε, είναι το supply chain έχει επηρεαστεί σε πολλά επίπεδα. Συνεπώς και οι επιχειρήσεις πρέπει να σκεφτούν και σκέφτονται πώς μπορεί να επηρεαστούν την επόμενη μέρα. Γιατί ξαφνικά μπορεί να είσαι σε ένα χώρο που είναι αρκετά resilient και δεν σε έχει επηρεάσει το COVID τόσο πολύ, αλλά οι πελάτες σου είναι ξενοδοχεία. Αυτό μπορεί να σε χτυπήσει τόσο δυνατά που να μην το περιμένεις. Συνεπώς, ξαφνικά είσαι στο κουβά από αυτούς που επηρεάζονται. Στο bucket από αυτούς που επηρεάζονται. Πόσο θα επηρεαστείς? Πόσο εύκολο είναι κάποιος να δώσει τέτοιου είδους ποσοστά? Είναι αδύνατον, γιατί έχει να κάνει και με το ποιοι ήταν οι πελάτες στον χώρο, το ξενοδοχειακό και. Και μιλάμε από τα συνεργεία που επισκευάζουν τους χώρους ξενοδοχειακούς μέχρι το food chain. Έτσι. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλες οι αλλαγές που έρχονται και πολύ δύσκολα κάποιος να κάνει simulate πώς θα επηρεάσει αυτό την κάθε επιχείρηση. Βλέπουμε την αγωνία των επιχειρηματιών κάθε μέρα, το ζούμε,
Δίνουμε κάποιες λύσεις, όπως ας πούμε το credit insurance, δηλαδή ασφαλίσου για credit insurance, για insolvency, μην ο πελάτης σου έχει θέματα, έτσι. Άρα και αυτό είναι μία άμυνα, μία άμυνα κατά του κατάστροφη που μπορεί να σου έρθει στον ισολογισμό το δικό σου από παράγοντες που δεν επηρεάζουν εσένα και που δεν τους περίμενες. Κατά πόσο μπορείς να βρεις τέτοιες λύσεις αυτή τη στιγμή, σίγουρα μπορείς σε ένα επίπεδο. Τώρα, άλλοι πιο πολύ, άλλοι πιο λίγο, ανάλογα στο position που έχεις στην αγορά, τους πελάτες σου κτλ. Αυτές οι λύσεις που μπορεί να δώσει η ασφαλιστική αγορά ή όποιες είναι αυτές, είναι κάτι που μπορεί ακόμα και τώρα να κάνει κάποιος ή είναι αργά? Όχι, σίγουρα μπορεί. Τώρα σε ποιο βαθμό μπορεί είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά επειδή όπως ξέρεις στο δικό μας το χώρο τα πάντα είναι custom made και δεν υπάρχουν off the shelf προϊόντα, και έτσι έχουμε μάθει να κάνουμε εμείς custom made όλες τις λύσεις που κάνουμε, θεωρούμε πως υπάρχουν λύσεις σίγουρα. Κάποιες σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο, κάποιες σε μικρότερο. Αλλά όταν έχεις απέναντί σου ένα πιθανό, χωρίς να κινδυνολογώ που είναι και η δουλειά μας, αλλά ένα πιθανό κατάστροφη, γιατί αυτό πας να καλύψεις, πρέπει να τις εξετάσεις και να δεις ό,τι υπάρχει. Θα δημιουργηθούν νέα προϊόντα πάνω σε αυτό το κομμάτι ή έχουν δημιουργηθεί? Έχουν αρχίσει και μιλάνε για νέα προϊόντα. Ήδη ξέρουμε ότι η Munich Re, ας πούμε, έχει μπει στο χώρο ή ψάχνει να δει πώς θα μπει και πώς θα αρχίσει να φτιάχνει προϊόντα για pandemics, πιο εξειδικευμένα. Όπως φτιαχτήκαν αντίστοιχα και για terrorist και για διάφορα τέτοια μεγάλα γεγονότα που μας συμβαίνουν. Και ευτυχώς η ασφαλιστική αγορά ανταπεξέρχεται. Σίγουρα πρέπει να έρθει να ανταπεξέλθει πιο πολύ στις ανάγκες της καθημερινότητας και έτσι όπως αλλάζουν τα ρίσκα των επιχειρήσεων. Έτσι. Αλλά μην ξεχνάμε ότι και η ασφαλιστική αγορά είναι μια επιχείρηση και πρέπει να προσέχει και τα βήματα που κάνει στο άγνωστο. Το έχουμε δει και με το cyber. Δηλαδή, ένα από τα πράγματα που έγιναν μέσα στην κρίση ήταν ξαφνικά ότι όλοι αναγκαστήκαμε να δουλεύουμε από τα σπίτια μας ή από remotely. Αυτό ξαφνικά αύξησε τον κίνδυνο του cyber τρομερά σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα hacker attacks σε παγκόσμιο επίπεδο. Το crime σε επίπεδο cyber έχει ανέβει, έχει τριπλασιαστεί σχεδόν μέσα στους 3 μήνες του COVID. Άρα, αυτό ήταν ένας κίνδυνος που η ασφαλιστική αγορά προσφέρει. Τώρα, πόσοι επιχειρηματίες θα το δούνε σαν κάτι το οποίο πιστεύουν ότι πρέπει να επενδύσουν για την επιχείρησή τους, είναι ένα άλλο θέμα. Υπάρχει κάτι θετικό μέσα από όλη αυτή την συγκυρία που βλέπετε? Γιατί θα ήθελα να ακούσω. Υπάρχει κάποια ευκαιρία που εσείς μπορείτε να δείτε? Είχατε προβλέψει σε μία από τις πρώτες συνεντεύξεις σας το 2000 μετά τους δίδυμους πύργους ότι θα γίνουν αρκετές αλλαγές στην οικονομία και στις ζωές μας. Σήμερα είναι μία άλλη τέτοια στιγμή, θα μπορούσε να πει κανείς. Πώς βλέπετε την επόμενη μέρα? Σίγουρα υπάρχουν ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες είναι πολυεπίπεδες. Σίγουρα κάποιοι όμιλοι θα επηρεαστούν. Βλέπουμε ένα consolidation των πελατών μας αυτή τη στιγμή που δημιουργήθηκε ίσως λίγο πιο βία από αυτό που θα ήθελαν ή που θα παίρναν τους χρόνους τους να το δημιουργήσουν. Συνεπώς δεν έγινε έτσι όπως θα το θέλανε, αλλά το ότι έγινε ή το ότι γίνεται ή το ότι έχει μπει σε ένα mode για να γίνει άμεσα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει την οικονομία long term και have no doubt about it που λένε. Είναι κάτι το οποίο έρχεται και θα δημιουργήσει μεγάλα σχήματα στην αγορά. Αυτά τα μεγάλα σχήματα θα είναι σίγουρα σταθερά, πιο σταθερά και πιο resilient σε αυτά που συμβαίνουν σε επίπεδο global. Είτε είναι πανδημίες, είτε είναι attacks, terrorists, οτιδήποτε και να είναι αυτό που μπορούμε να συναντήσουμε εξωγήινοι του χρόνου. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι κάτι που το συναντάμε και αυτό είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Και είναι μια μεγάλη ευκαιρία που και στο δικό μας το χώρο ξαφνικά αλλάζει τις δυναμικές. Εξού και εμείς, αν το θέλεις, στρατηγικά θέλαμε να δεθούμε με ένα άρμα μεγάλο όπως είναι η Howden, γιατί αυτό το πράγμα ήδη βλέπουμε ευκαιρίες να μας έρχονται από το εξωτερικό. Κάτι το οποίο δεν είχαμε συνηθίσει. Και αυτό προσπαθούμε να το καλλιεργήσουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Και στους πελάτες, λοιπόν, στην οικονομία την ευρύτερη. Και στο δικό μας το χώρο, πιστεύω ότι
τελικώς θα βγουν πιο δυνατά σχήματα και θα αλλάξουν τον χάρτη και το μέλλον της οικονομίας. Ένα άλλο πράγμα που κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν, κάποιοι άλλοι είδανε σαν κομμάτι το οποίο θα μπορούσε να αλλάξει επιχειρήσεις τους, ήταν ότι μέσα στον COVID ξαφνικά αρχίσαμε να σκεφτόμαστε άλλες ιδέες, να βγάζουμε άλλα πράγματα, να δημιουργούμε, γιατί η καθημερινότητα δεν μας αφήνει να δημιουργήσουμε. Και αυτό ήταν κάτι το οποίο κάποιοι το εκμεταλλεύτηκαν, να έρθουν με ιδέες και να έρθουν με πράγματα τα οποία δεν τα είχαν κάνει στο παρελθόν. Συνεπώς, σίγουρα αυτό θα δώσει άλλου είδους ενέσεις στην οικονομία. Εμείς μέσα στον COVID φτιάξαμε πράγματα τα οποία δυστυχώς δεν μπορούσαμε στην καθημερινότητά μας να τα βάλουμε κάτω και να τα εκτελέσουμε. Και όμως μέσα στον COVID, μέσα σε 2-3 μήνες, εκτελέσαμε projects τα οποία ούτε και εμείς το περιμέναμε. Κυρίως IT related φυσικά, αλλά σίγουρα με αποδέκτη τελικό τον πελάτη. Άρα κάποιος κερδίζει. Κύριε Τσιμαντζόγλου, νομίζω δώσατε μία καλή εικόνα για το πού πάει ο όμιλος Matrix την επόμενη μέρα και πού πάει και λίγο και η αγορά μας, αλλά και η οικονομία, μιας και έχετε μία πολύ καλή αίσθηση των πραγμάτων και μία πρώτη επαφή με πολύ κόσμο. Αυτή ήταν η πρώτη συνέντευξη που έκανα και εγώ μετά τον COVID και όχι απομακρυσμένα, αλλά μαζί. Και γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος και ήθελα να σας δώσω και ένα δώρο, μιας και καταφέραμε και την κάναμε. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Θα το βάλω στην κάμερα αυτό, έτσι. I survived the interview του Κωστή. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωστή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.